Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και ο σημερινό βίντεο είμαστε πάλι στην πρώτη μέρα του Thunderstruck Promo. Δηλαδή έχουμε ακόμα Παρασκευή για εμένα. Και γενικά βγαίνει πολύ content. Κάθε ώρα βγαίνει κάτι καινούριο και δυνατά πράγματα. Οπότε πάμε λίγο να δούμε εδώ τι έχει βγει. Γιατί έχει βγει δυνατό πράγμα. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι να κάνω τον ήττο και θα πω σε λίγο γιατί. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν καβάνι που είναι καρτάρα. Να μην λέω μαλακίες. 3-5 δυστυχώς. Αλλά καρτάρα. Για να είμαι ειλικρινής, τα 3 star skill για μένα δεν κάνουν άθλια. Για 84 ομάδα να πάρεις αυτή την κάρτα είναι το μεγαλύτερο W που έχω δει φέτος. Γκαραντί το αξίζει, αν μπορείς να το linkάρεις κιόλας. Εγώ πιστεύω είναι no brainer το να πας το κάνεις. Εδώ όπως βλέπετε όμως έχουμε ένα campaign mix player pick, το οποίο έχει RTTK, Total Rush και Trailblazer. Φυσικά μετά έχουμε τα κλασικά pack που κάθε ώρα ανανεώνονται. Αλλά δεν τα πολύ ακουμπάω, sorry κιόλας. Βασικά δεν ανανεώνονται κάθε ώρα. Ανανεώνονταν κάθε ώρα μέχρι τις 8 και τώρα ανανεώνονται κάθε μέρα όπως φαίνεται. Τέλος πάντων, δεν θα τα ακουμπήσω και αυτό που έχουμε εδώ να κάνουμε είναι το campaign mix player pick. Πριν το κάνουμε όμως, έχω μαζέψει κάποια packs, αλλά πριν πάμε στα packs και στο campaign mix player pick, να σας δείξω λίγο τι γίνεται με την ομάδα. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, ελπίζω, έβγαλα Mendy και ο Mendy ξαφνικά φαίνεται πως παίρνει όλα τα evolution που βγήκανε σήμερα. Η ομάδα μου ήταν ήδη ομαδάρα με το μεγάλο πρόβλημα να είναι τα δύο center back που ήταν ο Carragher και ο Ender Militao, ότι είναι άχρηστοι. Το upgrade που, που έβαλα στο Ender Militao, το evolution, όχι upgrade, το πώς λεγόταν, defensive dynamo, ναι. Ήθελα να το βάλω στον Καλουλού αρχικά, αλλά δεν είχα λεφτά να τον αγοράσω. Όπως βλέπετε, πλέον έχω. Αγόρασα λοιπόν τον Καλουλού και τον Bremer και τους έβαλα εδώ και είναι απίστευτο defensive duo. Και έχω αριστερό back τον Mendy. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Αυτή η ομάδα είναι ομαδάρα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Θα βάλω και τα 3 evolution στο Mendy ή θα τα βάλω στον Καλουλού. Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει γιατί. Ο Καλουλού με τα 3 evolution γίνεται τρελό CB, με το μόνο που να του λείπει να είναι το pace. Ο Mendy φυσικά με τα 3 evolution γίνεται ένα από τα καλύτερα left back στο game και θα σας τα δείξω σε λίγο ακριβώς πως γίνονται και οι δύο με τα evolution. Και οι υπόλοιποι της ομάδας μου δεν τα χρειάζονται ιδιαίτερα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τους τα βάλω. Το μόνο αρνητικό είναι πως ο Καπντεβίλα θα πάει χαμένος, αλλά να είμαι ειλικρινής, παρότι είναι αρκετά καλός, έχω λίγο θέματα με τον Καπντεβίλα. Και έτσι όπως δοκίμασα την ομάδα, και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, παίζει πολύ καλά. Γι' αυτό δεν μπορώ να αποφασίσω άμα αξίζει περισσότερο ο Mendy ή ο Καλουλού να πάρει τα upgrades. Τέλος πάντων όμως, πάμε κατευθείαν στο store να ανοίξουμε τα πακέτα, μετά να σας δείξω τα evolution, να κάνω το άλλο το πακέτο ή player pick, τι είναι, campaign mix player pack ή player pick είναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ελπίζω να βγάλουμε από εκεί τίποτα. Δηλαδή, άμα βγάλω ένα καλό CB, προφανώς θα πω OK, δεν πάω για Καλουλού. Άμα δεν βγάλω καλό CB, προφανώς θα πω OK, συνεχίζουμε λίγο. Απλά ρε φίλε, θα είναι πολύ κακό να τα βάλω όλα στον Καλουλού και μετά να βγάλω ένα CB το οποίο θα με αναγκάσει να πρέπει μετά να πάω και να είτε να βρω έναν περίεργο τρόπο να τον ταιριάξω, είτε να μην μπορώ να τον ταιριάξω και να πάει χαμένος ο Καλουλού. Ενώ ο Mendy θα είναι σίγουρα πικ αριστερό back, αλλά μετά, άμα βγάλω καλό, αυτό είναι εγώ κατά το μεταξύ, αν βγάλω καλό αριστερό back, φυσικά πάει full χαμένος. Αυτό εδώ παίζει ένα Μουσιάλα, επειδή δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό που να ταιριάζει αυτές τις θέσεις. Είναι όντως ο Μουσιάλα. 88 overall είναι ή κάνω λάθος. Είναι 87, τελικά έκανα λάθος. Αλλά γενικά απεκτούρας και είναι και ψιλοκαρτάρα. Και λίγο που το evolution θα παίρνει και 87 rating, του βάλει ένα passing και ένα shooting και ένα pace evolution και θα γίνει άστο. Δηλαδή ήδη είναι που είναι καρτάρα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εδώ να ανοίγουμε και γενικά έχω λίγο ένα θεματάκι με το τι θα κάνουμε με την ομάδα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Και έτσι όπως είναι καλή, είναι όπως είπα, απλά είμαι πολύ περίεργο στα evolution. Ας πούμε, έως τώρα δεν είχα μετανιώσει evolution. Είχα λίγο το Track Thunder και τώρα μετανιώνω φυσικά και το Evolution που έβαλα στον Ender Militao. Είναι καλός, αλλά όχι αρκετά καλός για να είναι στη βασική μου ομάδα πλέον. Τέλος πάντων, τελειώσαμε με αυτά τα packs και πάμε λίγο να σας δείξω για ποιο ακριβώς το λόγο προβληματίζομαι. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Footbin, νομίζω όλοι το ξέρουν το site. Αυτό είναι το PC φυσικά από το κινητό. Και αυτό εδώ είναι το πώς γίνεται ο Mendy άμα του βάλεις και το dribbling και το defending και το passing. Και το physical. Το passing προσωπικά πιστεύω είναι καλή επιλογή αντί για το physical, αλλά το έχω δώσει ήδη τον Πουάδο, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να το δώσω. Άρα, άμα πάω και το κάνω, θα έχουμε αυτήν εδώ την κάρτα. Η οποία κάρτα, φυσικά, άμα πάμε και του δώσουμε ένα anchor, εγώ προσωπικά πιστεύω είναι το καλύτερο με διαφορά. Μπορεί να πάει και να γίνει 90 rating left back. Και ναι, είμαστε ειλικρινείς, δεν πρόκειται να βρει καλύτερο left back από αυτό εδώ στο game. Φυσικά, από roles έχει μόνο το wing back, ενώ εγώ προσωπικά δεν παίζω με wing back, παίζω με full back. Βασικά, έπαιζα με wing back τον Καπντεβίλα, αλλά δεν πήγε καλά, οπότε το γύρισα σε full back. Και αυτά εδώ, φυσικά, θα είναι τα play style του. Θα έχει το relentless που είναι τρελό, μετά bruiser, anticipate, block. Γενικά η κάρτα θα είναι τέρμα OP. Εδώ όμως όπως βλέπετε έχουμε τον Καλουλού άμα του δώσουμε αυτά τα τρία. Και άμα πάμε στον Καλουλού, και εδώ προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο είναι το shadow, αν και πολλοί λένε anchor από ό,τι βλέπω εδώ πάνω. Προσωπικά εγώ θα πήγαινα με shadow γιατί απλά δεν σε αφήνω εδώ την κάρτα πώς γίνεται. Με το τρελό του dribbling, defending και physical φτάνει 92 CB. Άμα του βάλω το anchor που λένε οι άλλοι πόσο πάει. 92 παραμένει. Το max φυσικά είναι με sentinel και gladiator πάει 93. Αλλά αυτό που λέω, 92 CB. Άμα
το είχα βάλει ρε φίλε και το defensive δυναμό και έπαιρνε εδώ πέρα τα playstyle, θα έχει και το slide tackle, θα έχει και το jockey. Αλλά το Bruiser μάλλον είναι καλύτερο από το jockey. Το jockey είναι λίγο L, να πω την αλήθεια. Το θέμα είναι πως αυτή η κάρτα εδώ είναι απίστευτη στο CB. Και δεν μπορώ να αποφασίσω άμα είναι καλύτερο να έχω ένα τρελό CB και ένα καλό left back ή ένα τρελό left back και ένα καλό CB. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω, ρε φίλε. Εδώ βλέπουμε λίγο για την ομάδα πώς θα γινόταν άμα είχαμε και τους δύο. Φυσικά αρχικά σκεφτόμουν να βάλω εδώ και Min Jae και Ito και να την έχω έτσι. Αλλά εκτός από ότι δεν πάει full cam, νομίζω είναι και οι δύο χειρότεροι. Ο Bremer που τον έχω δοκιμάσει ως τώρα απίστευτος. Ο Καλού εδώ η χρυσή του ήταν καλή, με έχει βολέψει ο draft. Δεν θα με βόλευε, Team of the Week είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά φαίνεται πως κάτι του λείπει και γι' αυτό θέλω να του βάλω το Evolution. Αντίθετα, ο Mendy, παρότι και αυτός φαίνεται πως κάτι του λείπει κάτι σε μικρότερο βαθμό. Προσωπικά αυτή τη στιγμή, να είμαι ειλικρινής αυτό που σκέφτομαι, τα πετάω όλα στο Mendy και ελπίζω να βγουν μετά για τον Καλουλού. Γιατί στην τελική μπορώ και να τον πουλήσω. Και άμα δεν βγει τίποτα για τον Καλουλού, όπως είπα, μπορώ να τον πουλήσω. Και να μην μπορώ να τον πουλήσω, θα δούμε τι θα βγει. Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά όπου θα βάζεις όλα στον Καλουλού και περιμένεις να βγει κάτι άλλο για τον Mendy. Απλά ρε φίλε, πιστεύω ότι τόσο καιρό με άθλια άμυνα κατάφερα να ανταπεξέλθω επειδή είχα εδώ αυτό το τέρα στο Λιρολά που σε δεξί back δεν έχω δει κάτι καλύτερο. Ο οποίος με το fullback ήταν πάντα πίσω και δεν περνούσε τίποτα από αυτή την πλευρά. Οπότε οι αντίπαλοι πάντα μου βγαίνουν από εδώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι άμα έχω τρελά αριστερά και δεξιά back, δεν χρειάζομαι τόσο πολύ τρελά CB και αυτή η δύο είναι ήδη πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό το λόγο μάλλον θα πάω και θα κάνω το Mendy. Αλλά πάμε πρώτα να ανοίξουμε το πακέτο να δούμε αν θα μας βγάλει τίποτα. Γιατί αν μας βγάλει τίποτα φυσικά και είναι left back, ξέρω εγώ, μετά θα το μετανιώσω. Βέβαια, οι πιθανότητες είναι να μην βγάλω left back, γιατί να μην λέμε μαλακίες, δεν υπάρχουν τόσο πολύ καλοί left. Τώρα εδώ λοιπόν βλέπουμε όλες τις κάρτες που μπορούμε να βγάλουμε. Φυσικά υπάρχουν κάποια τρελά W, για παράδειγμα έχουμε Mbappé ο οποίος δεν είναι τρελό W. Έχουμε Virgil van Dijk όμως που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Ο Vinicius επίσης δεν θα έλεγα τρελό W. Αλλά ναι, έχουμε κάποια τρελά πράγματα που θα πάρουν μάλλον και άλλα upgrades. Αλλά βέβαια έχουμε και από την άλλη αρκετά L. Αυτά το φαντάζομαι είναι τα SBC γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις. Αλλά ναι, όπως βλέπετε εδώ έχουμε πάρα μα πάρα πολλά L. Έχουμε 1, 2, συνεχίζουμε εδώ να πούμε 3 pages με L ας πούμε. Κάτι γιατί κάποιοι εδώ πέρα δεν είναι L, πες 2 pages με L. Οπότε ναι, τώρα όμως αν πάμε position φυσικά και βάλω εδώ left back για παράδειγμα για να σας δείξω κάτι άλλο που ήθελα να πω. Είναι ότι αν πάμε εδώ στα left back, ο Diogo Dalot θα μπορούσε κάποιος να παλέψει να πει είναι καλύτερος από τον Mendy. Ο DiMarco το μεταξύ είναι τέρμα OP που τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσα να είχα αγοράσει DiMarco. Βασικά θα μπορούσα τώρα να αγοράσω DiMarco και να μην πάω καν για τον Mendy. Κάτσε λίγο να το συγκρίνω άμα είναι DiMarco με Mendy σε ένα λεπτό. Αλλά αυτό που λέω είναι σε αυτό το game σίγουρα ο Mendy παλεύει αυτή η κάρτα που σας έδειξα για top 5. Για να δούμε λοιπόν εδώ λίγο με τον DiMarco πώς θα πάει. Στο pace είναι το ίδιο. Δεν το δίνω σε κανένα να είμαι ειλικρινής γιατί το acceleration είναι πιο σημαντικό από το sprint speed και όλα αυτά. Στο shooting κερδίζει με τεράστια διαφορά ο DiMarco οπότε θα το δώσω 0-1. Στο passing με τεράστια διαφορά ο DiMarco 0-2. Στο dribbling. Εδώ είναι λίγο δύσκολη επιλογή. Αλλά θα το έδινα στο DiMarco ρε φίλε παρότι το agility του Mendy είναι πολύ καλό. Οπότε το πάμε DiMarco 0-3. Το defending κερδίζει με διαφορά ο Mendy οπότε το πάμε 1-3. Και στο physical με διαφορά ο Mendy 2-3. Τώρα βέβαια αν πάμε στο rating per position και δούμε ο DiMarco τι θα το έβαζα. Θα το έβαζα μάλλον shadow γιατί του λείπει λίγο pace και όλα αυτά. Ο Mendy φυσικά με anchor. Έχουμε 91 και 90 αντίστοιχα. Δηλαδή παρότι ο Mendy είναι απίστευτος, πιστεύω ότι αυτό που κερδίζεις από τη μία δεν είναι τόσο τρελό. Δηλαδή εντάξει έχει τον Bruiser Plus, αλλά αυτό, γι' αυτό με ελκύει πάρα πολύ να πάω να κάνω τον Καλουλού. Δηλαδή μπορώ να έχω για τώρα τη χρυσή του Mendy και μετά απλά να πάω στον DiMarco και να του βάλω. Τι, τον DiMarco. Και μετά απλά να μαζέψω λεφτά και να αγοράσω τον DiMarco. Δηλαδή αυτό εδώ για μένα τώρα φαίνεται ένα πολύ πιο λογικό σχέδιο. Θα δούμε όμως αν ταιριάζει και στην ομάδα μου. Εν μεταξύ ξέρω πως συνήθως αποφεύγω να κάνω τέτοια βίντεο που δείχνω στα βίντεο και την ομάδα μου επειδή τα θεωρώ ψιλοβαρετά να μιλήσω μαλακίες. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και εδώ άμα βάλουμε Βέλγο από League One που έχω ήδη προπονητή, ναι, νομίζω πάει 100% βασικά, όχι νομίζω, πάει 100% Max. Βάλε εδώ κάποιον που ξέρουμε. Και Max M με DiMarco. Τρελό, να είμαι ειλικρινής. Και τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον αυτή εδώ θα είναι η ομάδα για την οποία θα πάμε. Γιατί ελκυστικός πολύ ο Mendy, αλλά να μην λέω μαλακίες, δεν νομίζω να είναι ότι καλύτερο. Νομίζω αυτή η ομάδα εδώ είναι αρκετά καλύτερη. Φυσικά θα μπορούσε να κρατήσω τον Καπντεβίλα, αλλά ο Καπντεβίλα έχει αρχίσει λίγο να απογοητεύει, να μην λέω μαλακίες, δηλαδή εντάξει. Και κατά τα άλλα, η υπόλοιπη ομάδα είναι απίστευτη. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο game για να δούμε τι χρειάζεται. Χρειάζεται μια 80 διάρα ομάδα λοιπόν, η οποία δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Σε ένα λεπτό την έχω έτοιμη. Στο μεταξύ, κοιτάω τώρα στο club μου και τι σκατά, γιατί έχω τόσο Team of the Week, ρε μαλάκα. What? Θυμάμαι παλιά τώρα, δεν μπορούσαμε τίποτα να βρω Team of the Week και δες εδώ τι έχουμε. Τέλος πάντων, δεν έχω Team of the Week που είναι ένα low rated. Ακραίο αυτό έτσι. Πραγματικά το εννοώ. Ακραίο αυτό. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε με τον Rodriguez, φαντάζομαι. Θα πάμε με τον Park Soo Young. Γιατί όχι. Δυστυχώς 83 Team of the Week θα φύγει σε τέτοια μαλακία. Αλλά άντε να αδειάσω λίγο περισσότερο τώρα, αν γίνεται. Και εδώ λοιπόν έχουμε την ομάδα που θα δώσουμε για την πρώτη Quad. Είναι λίγο τραγικό το ότι μου ζητάει να δώσω Team of the Week και αναγκαστικά την 83 Team of the Week για κάτι τόσο low. Δεν κοίταξα
θα κάναμε είναι 30 το μεταξύ, που 30 Team of the Week δεν καλό να δίνει. Αν πουλήσω όμως νομίζω ότι έχω από Team of the Week 30, βγάζω κανένα 50k. Οπότε ίσω να μπορούσα να το παλέψω να πάρω κατευθείαν DeMarco. Φυσικά από ό,τι έχετε καταλάβει, αν μου βγάλει RTTK DeMarco, τα όνειρά μου δεν. Μου τα έχει πραγματοποιήσει όλα. Και λοιπόν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δίνω και τον DeMarco, γιατί είναι το τελετουργικό το οποίο ανέφερα πριν. Κάτσε λίγο να γλιτώσω τον DePaul, γιατί μπορεί να παίρνει κανένα ενδιαφέρον να μπει στο μέλλον, έτσι απλά. Αλλά δίνουμε DeMarco και ελπίζουμε να πάρουμε πίσω DeMarco. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε. Ελπίζω να βγάλουμε κάτι το τρελό. Σε παρακαλώ, δηλαδή, βγάλουμε τον DeMarco αφού τον ζήτησα που τον ζήτησα. Ή έκανα Van Dijk. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε, είναι player pick και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι έχουμε hype πλέον με τα player picks. Πάμε λοιπόν στο πρώτο και θα είναι ένα Borja Sainz, ό,τι χειρότερο έχω δει η ζωή μου. Συνεχίζουμε στο δεύτερο και θα είναι μια Loman, πολύ κακό. Και το τρίτο και τελευταίο, το οποίο βασίζονται όλα μα τα όνειρα, θα είναι ένα Juan Garcia. Ο οποίο τον έχω δοκιμάσει, δεν ήταν κακό, δεν ήταν καλό. Από τι κάρτε, το μεταξύ, ο Borja Sainz ήταν ο καλύτερο με διαφορά, αλλά η Loman highest rated, Fodder θα φύγει ούτω ή άλλω. Θέλω λίγο να κλάψω, να είμαι ειλικρινή. Καλά, εδώ που τα λέμε, άμα τη δώσουμε κανένα face upgrade είναι καλή, αλλά έλα ρε φίλε τώρα. Είναι λίγο σαν ότι δεν είναι και ένα πάκο την άλλη το μεταξύ. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, έχει μέσα πολύ πράγμα. Αλλά όπω είπα, τα περισσότερα είναι L. Τέλο πάντων όμω, αφού είδα αυτό για τον DeMarco, εν τω μεταξύ, μάλλον έχασα πολλά χρήματα από τον Καλλιλού, επειδή τον αγόρασα όταν ανέβηκε η τιμή του πάρα πολύ απότομα. Αλλά έβγαλα και πολλά coins από τον αγαπητό σε όλους μας, Inigo Martinez, ο οποίος κατάφερε να κλέψει κάποιον τυπά από 20k. Δεν ξέρω πώς κάποιος τον αγόρασε 20k πάνω από το market value. Και φυσικά, επειδή δεν είμαι κάποιος ο οποίος νοιάζεται πολύ για τα coins, δεν με νοιάζει που τα έχασα. Καλλιλού, Bremer, καλά, CB. Τώρα δεν νομίζω να δώσω λεφτά για να πάω να πάρω τον DeMarco ακόμα, παρότι θα τον ήθελα αρκετά και μάλλον τώρα η τιμή θα είναι στα χαμηλότερα. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, αγαπητά μου παλικάρια, δεν ξέρω καν το μεταξύ αν είναι στα pack, υπάρχει πάντα να τον πακάρω κιόλα. Αλλά ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν θα πάρω ακόμα τον DeMarco είναι επειδή, παρότι άμα πουλήσω εδώ, πες 15k, 3-15, 45 και έχω κι άλλες δύο Team of the Week που πάνε 20k ή καθεμία, άρα θα πάμε στα 65 μαζί με τα 30 που έχουμε, φτάνουμε σχεδόν τα 100. Αν πουλήσω και τίποτα άλλες μαλακίες που βρω, επειδή σίγουρα έχω κι άλλες Team of the Week tradable, μπορώ να φτάσω 100 και να πάρω DeMarco. Και να πω ότι κάτι μάλλον θα το σκεφτώ, δηλαδή κάτσε να δω λίγο πώς πάει. Τέλος πάντων όμως, δεν ξέρω αν αύριο θα έχω παίξει το γουλού όταν εσείς θα βλέπετε το βίντεο. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αλλά θα επιστρέψουμε με ό,τι νέο βγει. Κάνα καλό πακέτο, κάνα γουλού. Ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα. Μόλις τελείωσα με το γουλού, δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Νιώθω πως δεν είμαι άνθρωπος πλέον. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το τρίτο game που κερδίζω σε πέναλτι. Φτάνω στα πέναλτι με ιδιαστικό τρόπο. Και ό,τι μπορούσε να πάει λάθος αυτή τη βδομάδα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή τρέμω. Δεν έχω χρόνια να φτάσω σε τέτοιο σημείο. Τα έχω παίξει πραγματικά. Ο χειρότερος αγώνας που έχω δει. Δεν έπρεπε να είχα φτάσει 7-7 σε αυτόν τον κολλό αγώνα. Βγήκα 2-0 από την αρχή. Μαλάκα. Τελευταίος αγώνας τον κέρδισα και πήρα τις 9 νίκες. Νομίζω 9 νίκες έχουν 2 token. Ρε, ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου, ρε. Ρε, πραγματικά. Τι κάθομαι και κάνω με τη ζωή μου, ο γαμημένος ο άνθρωπος. Τι κάνω, ρε, πούστη. Πήρα 2 Champions Mode Mastery Pack. Αυτά από τα χειρότερα γουλού που έχω παίξει ποτέ. Και πριν πάμε εδώ, δώστε μου λίγο ένα λεπτό. Πρέπει και να ηρεμήσω, αλλά να σας δείξω και κάτι. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πώς πήγε το γουλού. Και ναι, άθλια, πραγματικά άθλια. Όπως βλέπετε, ξεκίνησα με ένα win και μετά 3 Serie L. Και εδώ ήταν που τα έπαιξα τελείως εγκεφαλικά, σήμερα δεν άντεχα άλλο. Οπότε το παράτησα. Οι 3 νίκες ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Απλά δεν δούλευε τίποτα, δεν δούλευαν οι πάσες, δεν δούλευε η άμυνα. Έκανα κάποιες αλλαγές και μετά μπήκα και έκανα το WL που βλέπετε εδώ. Βασικά έκανα το LWL που βλέπετε εδώ μετά τις αλλαγές. Απλά καταλαβαίνετε λίγο πώς πήγε. Και μετά άλλαξα τελείως τις τακτικές όλης ομάδας και έκανα αυτό εδώ. 5 Serie Win. Τρελό για εμένα. Και μετά εδώ ξεφτυλίστηκε η ψυχολογία μου. Είτε αυτός ο αγώνας, νομίζω αυτός εδώ ο αγώνας συγκεκριμένα, ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Να καταλάβετε λίγο, από εδώ και πέρα, σε κανένα πρώτο ημίχρονο δεν είχα φάει πάνω από ένα γκολ. Η άμυνά μου ήταν τρελή. Εντάξει, από το 75 και μετά έτρωγα 3-4. Όχι, εντάξει, μαλακίες λέω, αλλά τέλος πάντων. Αυτόν τον αγώνα νομίζω τον έχασα 1-0. Και αυτόν τον αγώνα κέρδιζα 1-0 μέχρι το 87, όπου ο Ρούντιγκερ αποφάσισε μόνο του το AI να κάνει ένα πέναλτι. Έβαλε το πέναλτι ο αντίπαλος, ισοφαρίζει, πάμε παράταση και στην παράταση μου βάζει 5 γκολ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα στην παράταση και μετά τα έπαιξα τελείως. Αυτόν τον αγώνα δεν τον θυμάμαι καν, πραγματικά το λέω. Το έχω σημειώσει ότι πήρα win εκεί, αλλά δεν θυμάμαι καν τι έγινε. Πραγματικά δεν θυμάμαι καν. Αυτόν τον είδα τώρα στα πέναλτι, ξεκίνησα 2-0, μου το κάνει ανατροπή, με ξεφτιλίζει, τον ξεφτιλίζω. Μαλάκα δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά σήμερα δεν περίμενα να πάω για τα 9 wins, ειδικά όταν ξεκίνησα έτσι. Γάμισε με τώρα. Επιστρέφουμε όμως εδώ, γιατί εντάξει, τα έχω παίξει τελείως. Θα σας δείξω την ομάδα.
ομάδα, αλλά μπορώ να πω ότι, ρε φίλε, είναι άθλιο το παιχνίδι, είναι άθλιο το γουλού. Οι πάσες πάνε όπου να είναι, τα πέναλτι πάνε όπου να είναι. Αν ήθελα να μιλήσω για έναν άλλον αγώνα, ο πρώτος αγώνας που πήρα, το πρώτο win που πήρα, ας το αφήσουμε όλο τον άλλον που ήρθε 3-3, μου το ισοφάρισε ο άλλος το 120 να πούμε να πάμε πέναλτι. Πάμε στα πέναλτι και κερδίζω τα πέναλτι. Πόσο ήταν, 15-16, κάτι τέτοιο ρε μαλάκα. Δηλαδή τι σκατά. Και ποιο είναι το θέμα. Πιάνω το πρώτο, πιάνω το 10ο πέναλτι που έριξε, το πιάνω. Και μετά ρίχνω το πέναλτι, σουτάρω αριστερά και το ρίχνει κέντρο. Και μου το έκανε αυτό 3 φορές σήμερα. Έχασα 2 πέναλτι, ενώ στόχευα αριστερά, τα έριξε κέντρο και τα έχασα. Και το άλλο, ενώ στόχευα αριστερά και το έβαλα κέντρο, το έβαλα. Επειδή ο άλλος έπεσε αριστερά και με βόλεψε. Εντάξει, να μιλώ μαλακίες. Αλλά τι σκατά. Και στον ποιο αγώνα. Α, ναι, σε εκείνο το win που έλεγα που τρελάθηκα. Στο πέναλτι στο 87 που έγινε. Έπεσα σωστά και η μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια του Κουρτουά. Δηλαδή τα έχω παίξει τελείως. Η άμυνά μου είναι απίστευτη όταν τη χειρίζομαι εγώ. Έχω μαζέψει παικτούρες και θα σας τη δείξω σε λίγο. Αλλά ρε μαλάκι, στο AI είναι ανύπαρκτο. Δεν κάνει τίποτα και το απεχθάνομαι επειδή τον αντιπάλων κάνει τα πάντα. Τέλος πάντων όμως, πάμε να ανοίξουμε τα rewards. Αν δεν βγάλω τίποτα από εδώ, πραγματικά το εννοώ, θα κλάψω. Γιατί είναι κάποιοι που μου λένε μαλάκι, είσαι κολόφαρδος και το ένα και το άλλο. Μαλάκι, τι κολόφαρδος είμαι, έχεις μπει σε αγώνα γουλού. Δηλαδή αυτοί που έχουν τέτοιες ομάδες στο γουλού. Οπα, Όντεγκαρντ, κακό, κακό. Μαλάκα, στο γουλού έχεις δει τι έχουν. Δεν τρολάρω καν. Πήγαινε δες ρε μαλάκα τι παίζουν στο γουλού. Δεν έπαιξε ούτε με έναν αντίπαλο που έχει καλύτερη ομάδα από αυτό να είχα. Επίπεδο ίδιο να είχα στην ομάδα. Όλοι έχουν 5-6 icon και όχι icon. Άρα έχουν πολύ καλό W έτσι. Νομίζω είναι W, πρέπει να πουλάει για κάτι. Ναι, τέλος πάντων. Αρχίδια πάει. Τέλος πάντων, πραγματικά τέλος πάντων. Το έχω παίξει τελείως ρε μαλάκα. Κάτσε λίγο. Πρέπει να ηρεμήσω, αλλά θέλω να τελειώνω με το βίντεο για να παρατήσω αυτό το σκάτο παιχνίδι να πούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι έχουν 10, 20, 30, 40 icon στη βασική του. Και μαλάκα, δεν λέμε icon σαν τον Ραούλ. Δεν λέμε icon που είναι ίσα ίσα W. Μιλάω για icon που είναι τόσο W, όπου ντρέπεσαι να πεις ότι δεν είναι W. Δηλαδή, μιλάμε ρε πούστη, γάμισε με τι έχουν οι άλλοι. Με πόσους Αζάρ έπαιξα σήμερα, δεν ξέρω. Έπαιξα με Stoichkov, με Brolin που είναι hero και ο Αζάρ hero είναι. Δεν θυμάμαι καν. Χούλιτ. Πόσους Χούλιτ είδα σήμερα, ρε μαλάκα. Δεν είχα ξαναδεί Χούλιτ. Κάμπελ. Τη πουτάνα από Κάμπελ. Ο Ντοναρούμα και ο Έντερσον εντωμεταξύ σαν goalkeeper με γάμισαν τελείως. Δεν ξέρω τι να πω, ρε πούστη. Πραγματικά, το ότι πήρα δύο mod master είναι τρελό. Δεν το περίμενα καν. Αυτή εδώ όμως είναι η ομάδα μου. Έριξα το dribbling και το defending στο Mendy και είναι πολύ καλό. Μάλλον έπρεπε να του είχα δώσει και το physical όμως. Το physical παρόλα αυτά το έδωσα στον Καλουλού γιατί είναι πάρα πολύ καλό CB. Αλλά ήθελα να του δώσω το physical για να έχει το relentless και να αντέχει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Δεν αντέχει παρόλα αυτά. Οπότε τζάμπα του το έδωσα. Καλύτερα να του το έδινα του Mendy. Θα δούμε όμως. Ελπίζω να βγουν τίποτα καλά φλασίβο σήμερα και να κερδίσω από εκεί. Αλλά η ομάδα δεν είναι κακή. Πραγματικά το λέω. Όταν έφτιαξα τα τάκτη, δεν έχω κακή ομάδα. Οι αντίπαλοι έχουν τρελές ομάδες. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι καλή. Το καταλαβαίνω. Γιατί λέω ότι οι αντίπαλοι έχουν καλύτερες ομάδες από μένα. Επειδή, ρεαλιστικά μιλώντας, άμα τη δείξει κάποιον αυτό, δεν θα πει πω πρώτη ομάδα έχεις. Καθαρά από rating και από κάρτες, δεν έχω καλή ομάδα. Το θέμα είναι ότι in-game παίζει απίστευτα. Το πρόβλημά μου είναι το stamina, όπου κανένα στην ομάδα δεν έχει stamina, δηλαδή μετά το 75 διαλύομαι και γι' αυτό πάρα πολλές ανατροπές γίνονται. Και το άλλο πρόβλημα φυσικά είναι ότι όλοι οι αντίπαλοι δεν παλεύουν με evolution να βγάλουν βασικούς, αλλά έχουν icon packs, του τα δίνει η δώρο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά του τα δίνει δώρο. Τώρα, εκεί στο Mendy, όπως είδατε χτες, νομίζω δεν σκόπευα να κάνω Mendy. Βασικά δεν ξέρω, δεν το ανέβασα το βίντεο. Αγόρασα τη Μάρκο. Τον αγόρασα για 87,5K και είχε ανέβει στα 120, προσπάθησα να τον πουλήσω. Αλλά ναι, ψιλοέπεσε. Τώρα εδώ είναι στα 109, οκ. Okay. Να πω κάτι για τον Τιμάρκο με πολύ απλά λόγια. Η χειρότερη κάρτα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Δηλαδή, άχρηστος. Οι αντίπαλοι που τον έχουν πέσει τέρμα OP. Σε μένα μόνο με ένα πράγμα μπορώ να τον περιγράψω. Άχρηστος. Πούλησα ό,τι είχα, όπως είδατε εκεί. Να δείτε και εδώ δηλαδή. Πούλησα όλα αυτά για να τον αγοράσω και πάλι τον ήπια πραγματικά. Δηλαδή, τόσο άχρηστο τρεμαλά και δεν το περίμενα. Και αναγκάστηκα να κάνω το Mendy. Τουλάχιστον το Mendy είναι καρτάρα. Πραγματικά, άμα δεν τα έχετε κάνει ακόμα τα φλασίβο που δεν ξέρω γιατί να μην τα έχει κάνει, έχει ξεκινήσει το γουλού. Αλλά άμα δεν τα έχει κάνει, γκαραντί το λέω, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη επιλογή. Ο Καλουλού δηλαδή καρτάρα είναι, αλλά μη λέω μαλακίες, δεν πολύ άξιζε. Δεν το μετανιώνω επειδή είναι καρτάρα και μάλλον θα μπορέσω να του βάλω κι άλλα. Και ούτως ή άλλως ο Mendy δεν ήθελε και πολύ το relentless και όλα αυτά. Αλλά καταλαβαίνει τι λέω. Τέλος πάντων τώρα, τα rewards δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, μόνο τα mod mastery έχουμε. Οι περισσότεροι μάλλον δεν ενδιαφέρεστε, παίζει κάποιοι από εσάς να ενδιαφέρεστε, αλλά άμα δεν βγάλω κάτι τρελό, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον, δηλαδή απλά τα πετάς εκεί και τελείωσες. Το squad battles, κοίταξα, δεν πρόκειται, δηλαδή δεν γίνεται μαθηματικός να βγω την Elite 2 που χρειάζεται, που είναι τρελό να θέλει Elite 2, ρε μαλάκα, πραγματικά, δηλαδή τη σκάτα τη Elite 2, αλλά θέλει Elite 2 για κάποιο πούστη λόγο για να πάρω τα 2 mode mastery. Άμα τώρα ξεκινούσαμε πάρα πολύ ωραία και όμορφα με 2 mode mastery στο πρώτο Σαββατοκύριακο, έχω μετά άλλα 2 mode mastery, ελπίζω, θα πάρω όταν
ανέβω Div 3. Ήμουν ένα win από Div 3 χτες και μετά μου πέσει όλο το low streak. Από εκεί λίγο τα άπαιξα ψυχολογικά και τα 3L που είδατε εκεί είναι κυρίως λόγω ψυχολογίας, εντάξει, να μην λέω μαλακίες. Το matchmaking δηλαδή ήταν σκατά και στα υπόλοιπα game. Καλά, οι passes επίσης είναι σκατά. Σε κάποια φάση βγαίνω με το φούτρε και βγαίνω ολομόναχος με το φούτρε. Δηλαδή ήταν σκέτος ο φούτρε με έναν αμυντικό και ήταν και ο άλλος ο παίκτης. Σταματάω με το φούτρε να τη γυρίσω λίγο πίσω για να μπει ο άλλος και να το καρφώσει. Guaranteed goal, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω τι έγινε. Και ο φούτρε την πέταξε την μπάλα σε center back. Έβγαλε προωθημένη σε αντίπαλο για την ακρίβεια. Για κάποιο λόγο από όλους τους παίκτες λόκαρε σε center back η πάσα. Δεν ξέρω πώς το μπούτσο δουλεύει αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκατά γίνεται. Και πέρα από αυτό, πέρα από το ότι λόκαρε σε center back η πάσα, το χειρότερο πράγμα, ο λόγος που μάλλον έχασα τα περισσότερα μάτς, ο λόγος που αυτή τη στιγμή δεν έχω 11 νίκες και μπορώ να το πω ξεκάθαρα, παρότι όπως είπα δεν αξίζω τις 11 νίκες, αλλά θα πω ότι ο λόγος που παρόλα αυτά δεν ήμουν αρκετά κολόφαρδος για να πάρω τις 11 νίκες, επειδή ήμουν ένα τσακ μακριά από αυτές, κατά τι πάκεται αυτό από τα 2 πλάσια 20, τέλος πάντων, είναι επειδή όταν πατάω να αλλάξω παίκτη, απλά δεν δουλεύει μαλάκα. Δεν ξέρω τι το κάνανε, δεν δουλεύει. Όποτε αλλάζω παίκτη, με βγάζει σε έναν καινούριο παίκτη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Τέλος πάντων όμως, πάμε να ανοίξουμε τώρα τα σημαντικά pack. Ξεκινάμε με ένα 82 πλάσια 20, ελπίζω να βγάλουμε κάτι τρελό γιατί μου το αξίζω ρε πούστη. Walkout είναι walkout, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Center back Γερμανία θα είναι ο πούστη ο Ρούντιγκερ. Α, όχι, εντάξει, τη γλιτώσαμε. Έχουμε λοιπόν τον Jonathan Tah, που εντάξει, δεν είναι και κακό, δεν ήξερα ότι είναι walkout ο Tah βασικά. 86 πήγε, glow up, τον θυμάμαι παλιά, full low rated. Τώρα κάποιο μπορεί να πει γιατί λέω πούστη το Ρούντιγκερ. Επειδή εκείνο το match που είπα που τα έπαιξα τελείως, ο Ρούντιγκερ το AI το έκανε αυτόματα το tackle. Μαλάκα, τώρα με γάμισε μαλακία. Έρε πούστη αυτά τα duplicate όλα, αν τη γαμίσω φίλε, πραγματικά φύγε από εδώ. Έχουμε γεμίσει duplicate τρεμαλάκια και δεν έχω και τίποτα να τα κάνω. Τέλος πάντων, αρχίζουμε εδώ και έχουμε Thunderstruck. Έχουμε βγάλε μου κάτι άλλο. Ξέρω, ναι, είναι right back, είναι Βραζιλία. Είναι Serie A, είναι ο Ντοντό νομίζω που δεν είναι κακό, αλλά είναι και untradable, οπότε είναι άχρηστο για μένα νομίζω. Άμα είναι tradable είναι ok. Και πίσω ο Μανιάν που επίσης μου την ψιλοσπάει στο γουλού, αλλά δεν πειράζει. Βγάλαμε τον Ντο. Κάτι είναι και αυτό, δεν παίζει να πει στην ομάδα με την καμία. Όλοι οι ρολά είναι different beast, δηλαδή άστο να πάνε. Για super sub θα μπορούσε, είναι tradable ρε μαλάκα, ναι. Και έχω Ροντρίγκο από πίσω, απίστευτο. Είναι, αλλά είναι tradable ο Ντοντό. Τώρα δεν θα πάει τίποτα και γι' αυτό θα τον πετάξουμε εκεί και απλά θα τον κρατήσουμε. Πολύ καλό αυτό. Πιστεύω κάποτε τη τιμή του θα ανέβει, δηλαδή άμα βγει και κανένα να λιγκάρει. Τώρα εδώ έχουμε τα Team of the Week, τα Champion. Είναι αυτή η μαλακία, τι στο. Μαλάκα, τι τα δίνει αυτά η AI. Δηλαδή αντιγραμμίσω ρε που θέλω να βγάλω κάτι σοβαρό και μου βγάζει αυτέ τι μαλακίε, δηλαδή. Άι, πήγε από εδώ ρε μαλακία. Πάμε λοιπόν. Team of the Week, Player Pack. Ανοίγουμε το πρώτο. Δεν ξέρω αν έχει και του best of μέσα. Θα είναι τρελό αν έχει και του best of. Έχουμε Cam. Έχουμε Λεβετόνιο Σακύρι Duplicate. Νομίζω είναι ένα ο παίκτη και κανονικά θα πρέπει να το σκυπάρω, αλλά σε περίπτωση που μπορεί να είναι και δύο, το αφήνω και είναι ο Σακύρι μόνο του. Αυτό είναι Duplicate γενικά. Είναι tradable Duplicate, δεν πειράζει. 10K είναι 10K. Θέλω να μαζέψω λίγο να πάρω κανέναν άλλον να βάλω στον Bremer που είναι απίστευτο ο Bremer, αλλά εντάξει, δεν. Είναι λίγο επειδή κουράζεται εύκολα. Και εδώ έχουμε LM, Γερμανία, είναι γυναίκα, άρα είναι L. Τέλεια. Τα Team of the Week δεν μας βγήκανε, αλλά τα Mod Mastery ίσως μας βγούνε. Και αυτή εδώ είναι η Bull. Οκ, Bull μου, μπράβο σου. Και πετάμε και αυτή στο Transfer List γιατί είναι άχρηστη. Και τώρα εδώ έχουμε τα Champions Mod Mastery Pack. Σε παρακαλώ, μη με γαμίσεις, βγάλε μου κάτι ρεαλιστικά καλό. Ξεκινάμε με το πρώτο, υπάρχουν τρελές κάρτες που μπορεί να βγάλεις και δεν έχει καν walkout. Τι στο μπούτσο κάνεις, ρε EA. Λοιπόν, αυτή εδώ η κάρτα είναι καρτάρα, what the fuck. 4-4 και γενικά καρτάρα. Τώρα εγώ τι θα βάλω στο thumbnail, ρε μαλάκα όμως, αφού δεν μου δίνει τα. Αφού δεν μου. Δεν έχει walkout, τώρα δεν έχω τι να βάλω στο thumbnail. Τέλος πάντων. Καλή κάρτα, no joke. Δηλαδή, ok. Αλλά δεν θέλουμε αυτά. Ας ελπίσουμε το δεύτερο να δώσει κάτι τρελό. Δηλαδή, αυτό τώρα ήταν τόσο ότι χειρότερο έχω κάνει ζωή μου, ρε μαλάκα. Κάθομαι ρε πούστη, έχω 3,5 με 4 ώρες παίζω αυτή τη μαλακία για να μην σου βάλουν οι άλλοι walkout. Πόσο ξεφτύλες είναι. Πάμε και το δεύτερο θα είναι κάτι τρελό. Θα είναι ο Ντάφι. Μαλάκα. Ποιο Ντάφι, ρε μαλάκα είναι αυτό. Ντάφι διαβάζαμε στα κόμιξ παλιά. Τι στο μπούτσο βγάζω, ρε μαλάκα. Πραγματικά τη σκατά βγάζω, ρε μαλάκα. Αχ, ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου, no joke. Πουλήθηκε ο τέτοιο. Πουλήθηκε τη Μάρκα. Έχουμε 180K, πουλάμε και αυτού εδώ και πάμε στα 200 κάτι. Αν έχει κανεί τίποτα να βάλω στην ομάδα με τα 200 κάτι, καλά είμαι. Αυτά που δεν θέλω να αλλάξω είναι ο Πουάδο σίγουρα, γιατί είναι απίστευτο, χωρί πλάκα, βαλάει άγρια. Ο Ραούλ, ο Ιάσπας, απίστευτο. Ο Φούτρε είναι καλό, αλλά ψοφάει πολύ γρήγορα. Τέλο πάντων, όμω λογικά όλα θα πάνε στον Μπρεμέρ. 250K, θα δούμε τι μπορώ να βάλω και μάλλον όλα, κυριολεκτικά όλα θα πάνε στον Μπρεμέρ. Τώρα, σταματάω για λίγο το recording, επιστρέφω μόλι πάει 8, γιατί δεν έχει πάει ακόμα 8, να δούμε τι βγήκε. Και μετά να κάνω το upload και να πάω να κοιμηθώ επιτέλου, γιατί έχω βαρεθεί τη ζωή μου σήμερα.
Και έχει πάει 8. Πάμε λοιπόν να δούμε στα SBC τι άλλες μαλακίες έβαλε για να μας κλέψει τα λεφτά και να μην μας δώσει τίποτα σε αντάλλαγμα. 80 plus player pick, 84 plus player pick, 85 plus pack, 81 plus double day logging και 82 plus επί 14. Πάμε. Το folder που θα το βρούμε, παλικάρι μου, δεν ξέρω. Και εδώ έβαλε μπαρέλα, που δεν φαίνεται καν κακό να μιλώ μαλακίες. 4-4, καλή κάρτα. Και τον μπαρέλα, ρε φίλε, έχω ένα love me, hate me relationship. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον πάω ή όχι. Γιατί εντάξει, καλό παίξι είναι και τον πήγαινα πολύ παλιά. Απλά από όταν έφυγε από την Κάλιαρη, δεν έχω ένα θέμα μαζί του, ρε φίλε. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο πως δεν φέρθηκε καλά στον σύλλογο που τον έβγαλε. Για όσους δεν ξέρουν, ο Μπαρέλα ήταν στην Κάλιαρη. Και την χάνει ο πατέρας μου να υποστηρίζει Κάλιαρη για κάποιο λόγο. Οπότε, θα μπορούσα να πω ότι εν μέρη υποστηρίζω Κάλιαρη. Όχι ιδιαίτερα, αλλά έτυχε να την παρακολουθώ, ρε φίλε. Και ο Μπαρέλα βγήκε από εκεί. Και τώρα ο Μπαρέλα έχει γίνει όνομα. Απλά δεν μ' άρεσε, όπου δεν την πολύ σεβάστηκε την ομάδα που τον έβγαλε. Καρτάρα είναι. Τώρα, ματριά στην ομάδα μου, δεν ξέρω. Και δεν είμαι σίγουρος πως είναι αυτό που μου λείπει, γιατί η CB μου λείπει. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Στέφανε Σαράουι, έχουμε 23 ώρες για να τον κάνουμε. Και σίγουρα αυτός ο Καριόλης θα μου σπάσει τα αρχίδια στο επόμενο γουλού. Και γι' αυτό σκέφτομαι σοβαρά με να τον κάνω, για να σπάσω εγώ τα παπάρια από του άλλου. Το μεγάλο αρνητικό με τον Σαράουι, γιατί είναι ρεαλιστικά άχρηστο, άμα δεν ξέρει να κάνει skill moves, που δεν ξέρω να κάνω skill moves. Και ότι δεν έχει στάμινα, και όλη μου η ομάδα δεν έχει στάμινα. Τι θέλει, 83, 83 και 84. Worth it είναι, σοβαρά. Άμα δηλαδή δεν έχετε επίθεση, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά πες ότι δεν έχεις επίθεση, κάτωνα. Base icon upgrade, μπορείς να το κάνεις repeat 3 φορές και το επόμενο βίντεο που θα δείτε αύριο αυτό θα είναι. Εγώ τώρα θα ανεβάσω αυτό το βίντεο και μετά θα έρθω κατευθείαν να το κάνω, γιατί είμαι στο άωρο να κλάψω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν ακούγεται. Όλα αυτά εδώ που βγήκανε θα τα κάνουμε αύριο. Τώρα κάποιος θα πει, κάτσε ρε μπρο, και γιατί μας τα δείχνεις, για να ξέρεις ρε Καριόλη τι θα βγει αύριο. Οπότε αύριο 9 η ώρα βίντεο. Εντάξει, άντε τώρα, μην μου πει τα παπάρια. Μάλλον αύριο θα έχω το τρίτο μου token, οπότε θα μπορούσα να κάνω το 83 βάση 30. Δεν θα το κάνω, μιλάμε μαλακίες. Δηλαδή, το ελάχιστο πράγμα με το οποίο θα είμαι χαρούμενος είναι το base icon player pick εδώ πέρα, και μετά είναι εδώ. Που να είμαι ειλικρινής, μάλλον πάω για τα 14 να πάρω Carlos Alberto. Τα 16 δεν νομίζω να το έχω. Εντάξει, μιλάμε μαλακίες. Φυσικά, αυτά τα. Τον Άντσο Φάτι θα μπορούσα να μαζέψω 8 rivals, να μαζέψω 8 foot champions, bro. Προτιμάω να κόψω τις φλέβες μου, αλλά παίζει να το καταφέρω τελικά, θα δούμε. Αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά. Έχει γαμηθεί και η μύτη μου από χτες, γάμο τη ζωή μου. Είχα το λαιμό, τώρα έχω καταρροή. Έλεος. Τέλος πάντων, τα λέμε την επόμενη φορά με icon και. Μάλλον icon, εντάξει, άμα δεν είναι icon, sorry κιόλας. Μάλλον icon όμως, αν δεν είναι icon, τρελό pack opening. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα και γεια σας.